Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο βίντεο παρουσίασης του roster των ελληνικών ομάδων. Σήμερα θα δούμε τον Αστέρα Τρίπολης, ο Αστέρας Τρίπολης ο οποίος ξεκινάει με τον Μίλαν Ράσταβατς προπονητή, αλλά αν τον αναλάβετε θα αντικαταστήσετε τον Σέρβο προπονητή και θα αναλάβετε εσείς τις τύχες της ομάδας. Σήμερα θα δούμε το roster του, θα το αναλύσουμε διεξοδικά και όσο μας επιτρέπει φυσικά ο χρόνος. Προσπαθώ να βγαίνουν τα βίντεο κάτω από 30 λεπτά το θέμα, σε θέμα ανάλυσης, έτσι πάντα. Και μην ξεχνάτε ότι αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να αφήσετε ένα like σε αυτό, γιατί βοηθάει πάρα πολύ, και να τσεκάρετε γενικά αν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, γιατί μπορεί να βλέπετε τα βίντεο χωρίς να έχετε κάνει μια εγγραφή που είναι δωρεάν. Βοηθάει πάρα πολύ για όσους είναι καινούργοι, για να μην χάνετε τα βίντεο που θα ανέβουν στη συνέχεια στο κανάλι. Επίσης υπάρχει ο χορηγός μας, ο χορηγός μας είναι το eneba.com. Αν θες να αγοράσεις το παιχνίδι φθηνά, και όχι μόνο το manager αλλά γενικά όλα τα παιχνίδια, αλλά μιας και μιλάμε για manager, στα 30-32 ευρώ μαζί με την πέτα, να παίξεις δηλαδή από τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο, πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι, μπορείς, το link είναι στην περιγραφή, είναι το πρώτο link που υπάρχει, και βάζεις και τον κωδικό Alex Morak πριν το checkout για να πάρεις έξτρα 3% έκπτωση, η οποία σου γλιτώνει την προμήθεια των καρτών και του PayPal, και με αυτόν τον τρόπο με βοηθάς και εμένα αν θέλεις στην προσπάθεια την οποία καθημερινά κάνω. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι του Eneba και επιστρέφουμε για να δούμε το roster του Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το roster του Αστέρα και πάμε να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος στα 30 του, είναι καλός τροματοφύλακας, έχει συμβόλαιο μέχρι το 22, μισθός ok, δεν ξέρω ακριβώς τους υπόλοιπους μισθούς, θα το καταλάβω στο τέλος όταν δω όλο το roster του Αστέρα. Πάντως νομίζω ότι για μια χρονιά είναι μια χαρά λύση, δεν θα βγείτε χαμένοι αν το χρησιμοποιήσετε, οπότε για μένα καλό είναι να μείνει και του χρόνου αν ανεβάσει και άλλο το value του να απολυθεί κιόλας, γιατί θα έχει πάει 31. Πάμε στον Αντώνη Τσίφτσι, ο οποίος έχει και αυτός πολύ ωραία στατιστικά και έχει και πολύ μέλλον από ό,τι βλέπω, καλό potential. Συμβόλαιο και αυτός μέχρι το 22, ίσως να παίξει μια ανανέωση εδώ πέρα. Αν και είναι 21, οι τερματοφύλακες μπορούν να αναπτυχθούν και σε πιο μεγάλη ηλικία προφανώς. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική πίσω από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αλλά μια πάρα πολύ καλή επίση εναλλακτική είναι και ο Φώτης ο Ψεύτης, ο οποίος είχαμε μάθει το καλοκαίρι ότι πήρε μεταγραφή στην Μίλαν κτλ. Και κάπου εδώ να αναφέρω ότι εγώ παρουσιάζω τα roster και μιλάω για αυτά που βλέπω μέσα στο παιχνίδι και όχι για αυτά τα οποία γίνονται στην πραγματικότητα. Δεν με αφορά η πραγματικότητα, δεν είμαι δημοσιογράφος, το αγαπημένο μου παιχνίδι παίζω. Μπόρεσα να το κάνω στο YouTube κανάλι. Έχει μια κάποια απήχηση και από εκεί και πέρα, σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει, ok, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, αλλά είναι πολύ κατανοητό. Όποιος δεν του αρέσει μπορεί να παρακολουθήσει κάτι άλλο. Απλά εγώ βγάζω αυτά τα βίντεο για να μπορέσω να δείξω σε αυτούς που εκτιμάνε τουλάχιστον το ότι κάθεσε και αφιέρωσα 30-40 λεπτά να γράψω αυτό το βίντεο και να το μοντάρω π.χ. Για να δει το roster της αγαπημένης ομάδας ή κάποιας, οποιαδήποτε ομάδας, χωρίς να έχει το παιχνίδι. Εγώ το κάνω για αυτούς κυρίως. Οπότε ο Ψεύτης είναι δανεικός στην Μίλαν για ένα χρόνο. Έχει και μια ρήτρα, όχι υποχρεωτική, 350 χιλιάρικα. Δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιήσει η Μίλαν, δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιεί. Αν δεν τη χρησιμοποιήσει, νομίζω ότι αν τον αναπτύξετε κι άλλο, θα γίνει πολύ καλός παίκτης μέσα στο παιχνίδι. Αν τη χρησιμοποιήσει η Μίλαν, εντάξει, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Πάντως τον έχετε μέσα στο παιχνίδι, είναι δανεικός στη Μίλαν, όντως, και έχει τη ρήτρα αυτή. Τώρα ο Φώτης ο Σγουρής δεν είναι κάτι τρομερό. Έχει κάποιο potential, αλλά νομίζω με Ψεύτη, Τσίφτσι και Παπαδόπουλο είστε καλυμμένοι για τα επόμενα χρόνια. Τουλάχιστον και για πρώτη χρονιά Παπαδόπουλος Τσίφτσις είναι πάρα πολύ καλή. Αν ο Ψεύτης δεν πάει στη Μίλαν εν τέλει την επόμενη χρονιά, μπορεί να μείνει π.χ. ως δεύτερος και να είναι πρώτος ο Τσίφτσις. Εγώ θα το έκανα, θα το έπαιρνα αυτό το ρίσκο, να σας πω την αλήθεια. Οπότε ναι, γιατί όχι. Περνάμε στον τριαντάφυλλο τον Πασαλίδη, είναι πολύ καλός αμυντικός, τον έχουμε χρησιμοποιήσει και στα προηγούμενα χρόνια στο manager, στα 24 του. Έχει συμβόλαιο όμως μόλις για μια χρονιά, οπότε ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε να ανανεώσετε άμεσα ή κάποια στιγμή στη χρονιά και να απολυθεί, ας πούμε, την επόμενη κτλ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πάντως έχει καλά stats, δεν ξέρει τρομερή μπάλα, έχει 7 πρώτη επαφή, 8 passes και 8 τεχνική. Έχει πολύ ωραία mental, έχει πολύ ωραία physical.
Νομίζω ότι είναι σίγουρη λύση τουλάχιστον για την πρώτη χρονιά ο Πασαλίδης και ο Γιάννης ο Χριστόπουλος στα 20 του, και αυτός έχει πολύ μέλλον και έχει πολύ ωραία στατιστικά. Γενικά οι περισσότερες ομάδες που έχουμε δει μέχρι τώρα έχουν ωραίους παίκτες και ωραίο project από ό,τι φαίνεται. Χάνει λίγο σε ψυχραιμία ο συγκεκριμένος ο Χριστόπουλος, σε composure δηλαδή. Έχει πολύ potential όμως στα 20 του. Τον δίνουν δανεικό εδώ όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά μπορεί να μην τον έδινα δανεικό, ίσως να τον είχα σαν τέταρτη-πέμπτη λύση. Μόλις δω και τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας, βλέπω εδώ κάτι Ισπανούς, οπότε μάλλον θα είναι καλύτερη και όντως είναι καλύτερη. Ντάνι Σουάρες, και αυτός για ένα χρόνο συμβόλαιο μόλις. Είναι λίγο αργός, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι, ωραία τα στατιστικά του, τουλάχιστον για μια χρονιά. Δεν ήρθε φέτος, οπότε μπορεί να πουληθεί άμα θέλετε από πρώτη χρονιά. Αλλά προσωπικά, αν θέλετε το κέρδος, ναι. Αν θέλετε να βγείτε με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για πρώτη χρονιά, κρατήστε τους και ας φύγουν ελεύθεροι του χρόνου ή ας ανανεώσουν φέτος με λίγα περισσότερα χρήματα. Άρα τα δίνεις και θα τα πάρεις πίσω του χρόνου όταν πουληθούν. Πέπε Καστάνιο, στα 21 του και αυτός. Αυτός είναι πολύ καλός επίσης. Ξέρει τη λιγότερη μπάλα από όλους μέχρι τώρα πάντως. Έχει τα λιγότερα mental από όλους μέχρι τώρα και είναι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά δεν επιταχύνει καθόλου. Δηλαδή έχει 9 acceleration, 14 ταχύτητα και potential ability 5 αστέρια σχεδόν. Οπότε κάτι δείχνει εδώ πέρα ότι ίσως έχουμε κάτι πολύ καλό. Θα δείτε πώς θα αναπτυχθεί. Έχει έτσι και αλλιώς συμβόλαιο μέχρι το 23, οπότε θα τον έχετε τα επόμενα χρόνια αρκετά. Γιάννης Κότσιρας από τα δεξιά, πλέον στα 27 του, είναι ένα τίμιο, πολύ τίμιο δεξιμπακ. Μέσα στο παιχνίδι από ό,τι βλέπουμε μπορεί να σεντράρει, έχει φυσικό ταλέντο, έχει πολλή αποφασιστικότητα που είναι σημαντικό. Το φυσικό ταλέντο του που είναι 12 εδώ πέρα τον βοηθάει να είναι λίγο απρόβλεπτος. Έχει καλή σέντρα, είναι γρήγορος, συμβόλαιο μέχρι το 22. Νομίζω ότι μέχρι τα 30 το συγκεκριμένο θα μπορέσει να τον κρατήσετε. Τώρα αν είστε σαν και εμένα που 28 χρονών αρχίζω και τους πουλάω, εντάξει, okay, μπορεί να κάνετε μια πώληση του χρόνου το καλοκαίρι π.χ. γιατί έχει value ο συγκεκριμένος και μην τον ανανεώσετε για παράδειγμα. Κώστας Παναγιώτη είναι δανεικός στον Ασπρόπυργο, είναι δεξιμπακ, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ειδικά με 6 σέντρα δεν πρόκειται να ασχοληθεί νομίζω κανένας μαζί του. Περνάμε στον Αλέξανδρο τον Γκαρδάρη, ο οποίος και αυτός είναι δεξιμπακ στα 19 του. 3 αστεράκια potential, okay. Κακή σέντρα, κακά mental και γι' αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε μαζί του. Ίσα ίσα που από τα δεξιά με Κότσιρα μέχρι τώρα και Ρούμπεν Γκαρσία που θα δούμε τώρα, είστε καλυμμένοι τουλάχιστον για πρώτη χρονιά. Ρούμπεν Γκαρσία Ισπανός στα 30.000 μισθό. Okay, σέντρα, για Ισπανό περιμέναμε περισσότερα πράγματα, αλλά ναι. Εναλλακτική του Κότσιρα είναι εξαιρετική περίπτωση. Νομίζω τουλάχιστον και για πρώτη χρονιά δεν θα σας βγει άσχημα με Ρούμπεν Γκαρσία πίσω από Κότσιρα. Οπότε νομίζω ότι είστε καλυμμένοι από τα δεξιά με αυτές τις επιλογές. Πάμε στον Γιώργο τον Ατζουλά, ο οποίος τον είχαμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ με τη Βυζάντιουμ πέρσι. Είναι αργός, ανεβαίνουν όμως τα στατιστικά του σαν τρελά. Έχει potential, πλέον 20 χρονών. Είναι πολύ καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν ξέρει την τρομερή μπάλα, αλλά γενικά με την μπάλα στα πόδια μέσα στο παιχνίδι τουλάχιστον πέρσι ήταν αρκετά καλός. Συμβόλαιο μέχρι το 23, εννοείται είναι project της ομάδας και καλό είναι να τον στηρίξετε τα επόμενα χρόνια. Και είναι και homegrown στον Αστέρα, οπότε στην Ευρώπη μετράει πάρα πολύ αυτό. Πάμε στο José Luis Valiente, ο οποίος στα 29 του έχει πολύ καλό current ability και potential ability. Τον δίνει εδώ αμυντικό half σαν καλύτερη θέση. Νομίζω ότι και σαν center back μπορεί να παίξει, αν και δεν είναι τόσο ψηλός. Δηλαδή από ένα 85 και πάνω του θεωρώ ψηλούς γενικά. Εντάξει, τώρα το 84 δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά ναι. Αν παίξετε με εξάρι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξάρι. Αν δεν παίξετε με εξάρι και παίξετε με οχτάρια, μπορείτε να τον βάλετε center back. Είναι καλή περίπτωση πάντως ο José Luis Valiente και αυτό συμβόλαιο για μια χρονιά. Οπότε αποφασίζετε αναλόγως τι θα κάνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε στο Φεντερίκο Άλβαρες από τα αριστερά, 25 χρονών Αργεντίνος, με πολύ μεγάλο συμβόλαιο σχετικά με τους υπόλοιπους που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά τα στατιστικά του το αξίζουν. Δεν έχει πολλά mental καλά λόγω καταγωγής, έτσι. Okay, είναι πιο τεχνίτης παίχτης και όχι τόσο του μυαλού, ας πούμε, να παίζει με το μυαλό. Πολύ καλή σέντρα, πολύ καλή τρίμπλα. Το φλερ είναι πάρα πολύ χαμηλό, ειδικά για Αργεντίνο. Συνήθως οι Αργεντίνοι είναι απρόβλεπτοι, είναι έτσι, έχουν φυσικό ταλέντο, έχουν τον απάντεχο που θα κάνουν, ας πούμε, σε μια τρίπλα κτλ. Συμβόλαιο μέχρι το 23, ήρθε φέτος. Νομίζω ότι εντάξει, όντως για μια-δύο χρονιές, για δύο χρονιές θα έλεγα, δεν είναι άσχημος ο συγκεκριμένος. Και σίγουρα κάτι άλλο έχει από τα αριστερά. Ναι, έχει το Χρήστο τον Τασουλή, ο οποίος στα 29 του δεν έχει πάρα πολύ καλή σέντρα. Λογικά θα είναι αναπληρωματικός του συγκεκριμένου που είδαμε του Άλβαρες.
Και αυτό συμβόλαιο για μια χρονιά. Τώρα, ή τον ανανεώνετε φέτος με κάτι παραπάνω σε χρήματα και τον πουλάμε την επόμενη χρονιά, ή τον πουλάμε από φέτος. Αν θέλουμε να βγάλουμε κέρδος. Αυτό, από αυτή την άποψη το εννοώ. Είναι γρήγορος, έχει καλά mental σχετικά. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Τα τεχνικά του, ok, ό,τι μπορεί κάνει σαν Έλληνας back, προφανώς. Και προχωράμε στον, στους half πλέον και πάμε στον Franco Belloc, ο οποίος είναι και αυτός Αργεντίνος. Εξάρι, κόφτης, ξεκάθαρα, και στο 6 και στο 8. Τώρα DLP θα μπορούσε, χάνει λίγο στη τεχνική, και αν το βάλουμε support χάνει και λίγο σε off the ball. Αλλά νομίζω ότι ναι μωρέ, θα τη βγάλει τη θέση αν θέλετε να παίξετε με DLP. Και έχει και αυτό συμβόλαιο μέχρι το 21, οπότε και με αυτόν ισχύει ό,τι είπα πριν. Πρέπει λίγο να το δείτε μόλις πάτε στην ομάδα. Υπάρχουν δηλαδή καυτά θέματα τα οποία θέλουν άμεσα προσοχή. Πάμε στο Juan Munafo, Αργεντίνος επίσης, στα 32 του πλέον, και αυτός είναι ξεκάθαρα ένας κόφτης. Τον δίνει και για box to box εδώ πέρα για καριλέρο, αλλά νομίζω ότι σαν DLP θα κάνει καλά παιχνίδια. Πρώτη επαφή 10 και vision 10 χάνει, balance 9. Okay. Και αυτός έχει συμβόλαιο μέχρι το 21, έχει καλό value, επειδή είναι 32, ίσως τον πούλαγα αυτόν με την πρώτη χρονιά. Από την πρώτη χρονιά δηλαδή, που θα πήγαινα στην ομάδα, ίσως τον πούλαγα, γιατί έχει και 172 χιλιάρικα συμβόλαιο, οπότε όλα μαζί πάνω από 300 χιλιάρικα μας φέρνουν στο σύλλογο. Οπότε ίσως έκανα μια κίνηση για πώληση την πρώτη χρονιά μόλις πήγαινα. Τώρα, Ολουατομπιλόγκα Λάγκμπε, κάπως έτσι. Ή πείτε τον όπως θέλετε, άμα ξέρετε τη γλώσσα που μιλάνε στην Νιγηρία, αγγλικά μιλάνε βέβαια. Άμα την ξέρετε ρε παιδιά, πείτε τον εσείς όπως θέλετε, εγώ θα τον πω Αλάγκμπε. Στα half, πολύ κακά physical, ειδικά για Νιγηριανός, πολύ κακά mental, εντάξει, κατανοητό αυτό λόγω και καταγωγής. Πολύ σπάνια παίχτες από την Αφρική έτσι έχουν πολύ καλά mental. Πρέπει να πας σε κάτι εσχέν και τέτοια τώρα, καντέλεο, ντρογμπά και... Δεν συμμαζεύεται, μιλάμε για top παίχτες αυτοί. Έχει καλά technical παρόλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σχολιόμουν πάρα πολύ να σας πω. Λίγει το συμβόλαιό του του χρόνου και τον δίνει δανεικό το παιχνίδι να ξεκινάει. Εδώ στον και εσείς δανεικό, νομίζω δεν είναι κάτι τρομερό. Και πάμε στο Θανάση το Μιχόπουλο, ο οποίος στα 18 του ούτε αυτός είναι κάτι τρομερό, παρότι είναι Έλληνας. 2,5 στεράκια τώρα potential και το ένα από αυτά να είναι λευκό. Και 825 ευρώ value, ναι, ok. Έτσι και έτσι. Και πάμε στο Ματίας Ιγκλέσιας, χρόνια στην Ελλάδα. Παίζει να έχει και δεύτερη υπηκότητα, δεν έχει πάρει δεύτερη υπηκότητα την ελληνική. Αργός, το ξέρουμε, αλλά για αυτό που τον θέλουμε σαν DLP θα κάνει τη δουλειά εξαιρετικά. Έχει συμβόλαιο για μια ακόμη χρονιά. Εγώ πιστεύω, επειδή είναι και πολύ αγαπητός έτσι χρόνια στον Αστέρα, όχι σε ό,τι βάλους βέβαια γιατί βαράει σε ψάχνω, αλλά στον Αστέρα είναι αγαπητός αρκετά και είναι καλός παίχτης. Αυτό είναι που μετράει, είναι πολύ καλός παίχτης. Σαν DLP support εγώ θα το χρησιμοποιούσα για μια χρονιά και ας έφευγε ελεύθερο στην επόμενη. Δηλαδή δεν είναι να βγάλουμε κέρδος τώρα από το Ματίας Ιγκλέσιας. Πάμε στον Μπόρχα Φερνάντες, ένα πολύ ωραίο box to box. Έχει 10 στο finishing, 10 στο long shot, 8 στο aggression. Και με τσάλα προφανώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και αυτό συμβόλαιο μέχρι το 21 ισχύει ό,τι είπα για τους προηγούμενους. Εγώ νομίζω ότι με αυτόν εδώ ίσως έκανα μια ανανέωση την πρώτη χρονιά για να μπορέσω να τον πουλήσω την επόμενη. Σίγουρα ομάδες από τις πιο χαμηλές κατηγορίες της Ισπανίας θα τον ζητήσουν. Οπότε νομίζω ότι θα είστε καλά με τον Μπόρχα το Φερνάντες. Πάμε στον Γιώργο τον Κανελόπουλο, στα half, και αυτός 20 χρονών. Ούτε αυτός είναι κάτι ιδιαίτερο και ξαναλέω, όσο πηγαίνουμε στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, οι K19 θα υπάρχουν για να υπάρχουν. Δηλαδή δεν θα δούμε κάτι τρομερό εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Όπως είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα πριν τον Ψεύτη, τον Τζίντζι, όχι τον Τζίντζι, τον Τσίφτσι. Συγγνώμη, τεκισίρους παιδιά. Τον Τσίφτσι. Είδαμε τέτοιους παίχτες δηλαδή που αξίζανε. Ο Ηλίας ο Γεωργακόπουλος είναι ακόμα χειρότερος. Εντάξει, βλέπετε θετικά, τώρα δεν έχω να πω κάτι, ρε παιδιά. 2 αστεράκια και όλα τα θετικά είναι 4-5-6. Potential. Οπότε πάμε στον Παναγιώτη τον Τζίμα, ο οποίος πέρσι σε ένα online save έβαζε απίστευτα πολλά goal για κάποιο λόγο, σαν center for κιόλας μάλιστα. Νομίζω ότι γενικά είναι καλός παίκτης ο Τζίμας και αποτυπώνεται και μέσα στο παιχνίδι αυτό με 5 αστέρια potential. Είναι γρήγορος, έχει καλά physical γενικά, τα mental του μπορούν να βελτιωθούν, ενώ έχει χαμηλό determination και χαμηλό work rate, κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό. Μπορείτε να ρισκάρετε. Δεν πιστεύω ότι με 9 determination και 9 work rate μπορεί να γίνει τρομερά πάρα πολύ καλός.
αλλά μπορείτε να το ρισκάρετε. Τώρα, τα τεχνικά του δεν είναι άσχημα. Το 9 finishing γίνεται νομίζω εύκολα 10. Τώρα, σαν δεκάρι, advanced playmaker μπορεί να έχει ρόλο στην ομάδα σας. Ο Ηλίας ο Χριστόπουλος, στα 17 του, και αυτός δεκάρι. Και αυτός, επειδή είναι 17 χρονών, μπορεί να έχει μέλλον. Διότι έχει 18 determination και 12 work rate, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα δύο για την εξέλιξή τους. Φτάνει τα 3,5 potential, ok. Αλλά επειδή είναι 17, ξαναλέω, μπορεί να ανέβει δηλαδή δραματικά. Μπορεί το 7 dribbling, όταν τελειώσει η ανάπτυξή του, να είναι 10. Που είναι αποδεκτό για έναν Έλληνα παίχτη στην Ελλάδα, στη Super League. Αυτό θέλω να πω, οπότε σίγουρα μπορείτε να τον κοιτάξετε παραπάνω. Ενέκο Καπίγια, Βάσκος, Ισπανός, και Ισπανός υπηκότητα και τη Βάσκη υπηκότητα δεύτερη. Δεκάρι και αυτός, πολύ ωραίος μαζί με τον Τζίμα, νομίζω θα είναι οι δύο στις επιλογές στην θέση 10 και δεν θα είστε καθόλου απογοητευμένοι. Το 21 έλεγε το συμβόλαιό του, ισχύει ότι είπα στους προηγούμενους, ή τον πουλάμε τώρα, μιας και δεν είναι καινούργιο στην ομάδα, ή τον αφήνουμε, το χρησιμοποιούμε και το χρόνο φεύγει ελεύθερος, τον ανανεώνουμε φέτος με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε και άλλες χρονιές, ή τον ανανεώνουμε π.χ. φέτος και τον πουλάμε του χρόνου. Γίνεται και αυτό με τον Καπίγια. Σουνταΐς Αλί Μπαμπά τώρα εδώ πέρα, στα αριστερά, με δεξί πόδι μπορεί να παίξει σαν inside forward, αλλά δεν έχει καλό finishing ούτε καλό long shots και φυσικά χάνει και πολύ στα mental. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν inverted winger, που και εκεί θέλει mental, αλλά άμα τον πάμε από τα δεξιά όπου τον κάνουμε winger, δεν θέλει ιδιαίτερα mental, θέλει το work rate of the ball που τα έχει ήδη. Έχει και πολύ determination και έχει και πολύ potential, είναι γρήγορος, η σέντρα 9 θα βελτιωθεί σίγουρα. Και νομίζω ότι έχουμε έναν πολύ καλό παίχτη, τον Αλί Μπαμπά, από τα δεξιά. Σαν winger, εγώ θα το χρησιμοποιούσα περισσότερο. Πάμε στον Σίτο από τα αριστερά. Και αυτός σαν winger νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Συμβόλαιο για 2 χρόνια ακόμα. Είναι μικρούλης. Δεν παίρνει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, κάτω από 100.000. Καλή σέντρα. Γρήγορος. Τι άλλο μπορώ να πω. Νομίζω ότι θα είστε καλά και με τον Σίτο από τα αριστερά. Οπότε μάλλον πάτε σε ένα σύστημα με wingers και όχι με inside forwards από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Ρόντριγκο Γκόμεζ, 27 χρονών, Βραζιλιάνος, με δεξί πόδι, ένα τρομερό winger από τα δεξιά, έχω να πω. Και ένα τρομερό inside forward από τα αριστερά προφανώς, και ως 10 μπορεί να παίξει ανετότατα. Συμβόλαιο μέχρι το 23, ήρθε φέτος ελεύθερος από την Ουρακάν. Νομίζω ότι είχε ακουστεί και στην πραγματικότητα αρκετά ο συγκεκριμένος. Σαν winger από τα δεξιά, σίγουρα θα τον έβαζα, γιατί είναι και κοντούλης, είναι έτσι και ευέλικτος. Νομίζω ότι από τα δεξιά είστε καλυμμένοι με Αλί Μπαμπά και Ροντρίγκο Γκόμεζ. Πάμε στο δεκάρι με τον Μπράιον Ορόσκο. Μαζί με Τζίμα και Καπίγια, ο Μπράιον Ορόσκο είναι επίσης μια πολύ καλή περίπτωση. Και αυτό συμβόλαιο μέχρι το 23, ήρθε και αυτός από την Αργεντινή. Έχει και άλλο potential, δηλαδή μπορεί να ανέβει ελάχιστα λίγο ακόμα τα στατιστικά του. Determination υψηλό, work rate υψηλό, πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Νομίζω ότι στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και στον επιθετικό που θα δούμε σε λίγο, είμαστε καλά, είμαστε καλά. Και από τα αριστερά επίσης έχουμε τον Λέο Τιλίκα, ο οποίος από τα αριστερά μπορεί να παίξει σαν inside forward, χάνει σε long shots και σε ελάχιστα mental, δηλαδή ένα ας πούμε βλέπω το composure χάνει, αλλά δεν είναι τόσο μικρό, είναι το 10 για ακραίο, είναι αποδεκτό. Μπορεί να παίξει και inverted winger, μπορεί να παίξει και winger από τα δεξιά. Τώρα εδώ το 10 σέντρα μας προβληματίζει λίγο περισσότερο από το 10 ψυχραιμία, μπορώ να πω, τουλάχιστον για εμένα. Τώρα, από ό,τι βλέπω, έχοντας ολοκληρώσει τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, ίσως να χρειαστείτε, αν πάτε με winger από τα αριστερά και από τα δεξιά, ίσως να χρειαστείτε έναν ακόμα αριστερό winger να παίξει στην αριστερή θέση. Και να έχετε τον Τιλίκα που μπορεί να παίξει και στις δύο, να έχουμε τον Ροντρίγκο Γκόμεζ και τον Αλί Μπαμπά που μπορεί να παίξει επίσης ο Αλί Μπαμπά στις δύο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πάμε και στο Λουίς Φερνάντες. Ένα εξαιρετικό φορ σαν advanced forward. Χάνει σε dribbling και πρώτη επαφή, αλλά τα τελειώματά του, 14 τελειώματα, 12 ψυχραιμία, 15 αποφάσεις, 11 anticipation, γρήγορος, ωραίος. Συμβόλαιο για ένα χρόνο μόλις ακόμα, αλλά μπορεί να ανανεωθεί, 26 χρονών είναι. Νομίζω ότι είστε πολύ κομπλέ με τον Λουίς Φερνάντες στο center forward. Μπορείτε να το βάλετε και δεκάρι βέβαια αν θέλετε. Προφανώς δεν σας απαγορεύει κανένας κάτι τέτοιο. Ή σαν του striker π.χ. αν παίζετε με σαν του striker που είναι ωραίος ρόλος. Και ο Τζερόνιμο Μπαράλες στα 33 του. Και αυτός μόλις με ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Έχει περάσει πολλά χρόνια στον Αστέρα και τα προηγούμενα 2 χρόνια
τρία χρόνια, τρίτος χρόνος ουσιαστικά συνολικά πέρσι, τέταρτος εδώ τα ξεκινάμε. Εγώ προσωπικά, επειδή είναι πάρα πολύ αργός και δεν παίζω με Targetman, θα τον πούλαγα την πρώτη χρονιά. Ενώ ξέρω ότι μπορεί να βάλει γκολ, όπως και στην πραγματικότητα, θα τον πούλαγα πρώτη χρονιά γιατί είναι πάρα πολύ αργός και είναι και 33 χρονών. Για να μην μου φύγει ελεύθερος και επειδή δεν είναι τόσο βασική επιλογή, έτσι ώστε να πω ότι εντάξει, okay, ας χαραμίσω τα χρήματα που θα έπαιρνα, να τον έχω φέτος και τον χρόνο να φύγει ελεύθερος, δεν έχω πρόβλημα, βρίσκω κάτι καλύτερο. Μπαράλες θα πήγαινε για πώληση. Υπάρχει ο Αλέξανδρος ο Τερεζίου, ο οποίος έχει ωραία τέχνικα όσον αφορά το advance forward. Όχι τόσο το passing, ok, αγνοήστε το. Δεν έχει καθόλου mental, κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για το 4. Και έχει ωραία physical, εντάξει. Δεν είναι τόσο γρήγορο, επιταχύνει βέβαια πιο γρήγορα. Το οποίο είναι πιο καλό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά τον έχει για δανεικό. Μπορεί να τον έδινε δανεικό, νομίζω, να σας πω την αλήθεια. Γιατί υπάρχει και ο συγκεκριμένος, ο Σέσκ Ρεζίς, δεν ξέρω. Ο οποίος έχει πολύ υψηλό potential, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχει τα στατιστικά για να αποδειχτεί μέσα στο παιχνίδι χρήσιμος. Τον έχουν για πώληση, τον έχουν για δανεισμό όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, δεν θα έδινα πάρα πολύ μεγάλη βάση στο συγκεκριμένο, γιατί είναι και 23 χρονών, πόσο να αναπτυχθεί, δηλαδή να γίνει το finishing 10, ok. Και πάλι, θα παίζουμε με ένα 4 που έχει 10 finishing. Οπότε ίσως αναθεωρώ την άποψή μου για τον Παράλες, ίσως θα κράταγα τον Λουίς Φερνάντες και τον Παράλες και σαν τρίτο του Τερεζίου π.χ. και που λέγα το Ρεζίς ή Ρέζις, δεν ξέρω πώς λέγεται και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό είναι το roster του Αστέρα Τρίπολης μέχρι τώρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μπορείτε να αφήσετε ένα like στο βίντεο γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Όχι το roster αυτό καθ' αυτό, αυτό σαν βίντεο αν σας άρεσε. Να τσεκάρετε την περιγραφή για links για τα social media, ακολουθήστε με στο Instagram. Και ό,τι απορία έχετε για το παιχνίδι, σας προσκαλώ στο Discord server μας. Με άλλα 830 άτομα για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και αν χρειαστεί να βοηθήσω και εγώ. Μην μου στέλνετε στο Instagram, παιδιά, για βοήθεια. Δεν μου παίρνουν τα γραφικά, δεν μου κάνουν και αυτά. Μπες στο Discord. Αν είμαι και εγώ εκεί, θα απαντήσω εγώ, θα επιληφθώ. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος άλλος, ξέρει και ο άλλος να απαντήσει. Και τα υπόλοιπα παιδιά ξέρουν να απαντήσουν, όντως. Οπότε εμπιστευτείτε ο ένας τον άλλον, να ξέρετε. Και στην περιγραφή επίσης υπάρχουν links για γραφικά, για skins, για πολλά πράγματα, δείτε τα. Είναι όλα εκεί μπροστά σας, για να μην μου τα ρωτάτε και σας τα βάζω σε σχόλια. Υπάρχουν στην περιγραφή. Το GameLab είναι επίσης στην περιγραφή, gamelab.gr, πατήστε για να μάθετε και να διαβάσετε νέα για την gaming βιομηχανία. Και τα live μας στο Twitch είναι καθημερινά στις 7 η ώρα και μέχρι την επόμενη φορά. Ήμουν ο Αλέξ Μόρα και γεια σας από μένα.